Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Σε σκληρό lockdown μπαίνουν από αύριο το πρωί στις 6 και για 14 ημέρες η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες, αφού η εξάπλωση του κορονοϊού είναι ταχύτατη και ήδη δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας. Επιστρέφει το SMS για έξοδο από το σπίτι εκεί και η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί θα γίνεται μόνο για εργασία ή για λόγους υγείας. Ενώ τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, παρόλα αυτά όπως ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό πριν από λίγο, και για τα λύκεια θα ισχύει η τηλεεκπαίδευση. 1.152 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ, με 153 άτομα να νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Από τα ξημερώματα αλλάζει η καθημερινότητα και εδώ στην Αττική, αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται στη λεγόμενη ζώνη αυξημένου κινδύνου, με το κλείσιμο εστίασης και διασκέδασης. 1.152 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ και πλέον 153 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ είχαμε και 7 ακόμη θανάτους, 642 συνολικά στη χώρα. Στη γεωγραφία των κρούσματων, 362 εντοπίστηκαν στην Αττική, 210 στη Θεσσαλονίκη, 59 στη Δράμα, 53 στη Λάρισα, 43 στα Ιωάννινα και 42 στη Ροδόπη. Καθολικό lockdown στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για 14 ημέρες ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τη ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από επικοινωνία του με τον Υπουργό Υγείας, αποφάσισε την εφαρμογή τοπικού lockdown στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών από τις 6 το πρωί, αύριο Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, για τις επόμενες 14 ημέρες. Αυτό το τοπικό lockdown έχει μία βασική διαφορά σε σχέση με το γενικό lockdown της περασμένης άνοιξης. Ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν ανοιχτά, φυσικά με όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους. Ενώ, όπως και στο διάστημα του γενικού lockdown, επανέρχεται και στην περίπτωση του τοπικού lockdown η ανάγκη αποστολής SMS για τις προλεπόμενες 6 ενότητες μετακινήσεων. Ειδικά για το διάστημα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας και υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύονται από αύριο οι εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις για μη ουσιώδεις λόγους από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Κλείνουν λοιπόν και πάλι τα καταστήματα, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, φούρνους, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, ψιλικατζίδικα, οπωροπολία, βενζινάδικα κλπ. Ενώ κλειστές θα παραμείνουν και οι εκκλησίες. Η εστίαση θα έκλεινε ούτως ή άλλως, με εξαίρεση το take away και τα delivery. Η κυβέρνηση χτύπησε πολλά καμπανάκια κινδύνου νωρίς. Παναλαμβάνω όμως, κάποιοι δεν άκουσαν. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή να περιορίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Είμαστε σε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή. Με το κλείσιμο των καταστημάτων, με το κλείσιμο των γραφείων, που είναι 8-9 το βράδυ, να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Η αύξηση του αριθμού των νοσηλευωμένων με COVID-19 δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στο σύστημα υγείας της συμπρωτεύουσας. Ήδη είμαστε στην κόκκινη ζώνη. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση πληθυσμού που έχουν συμπτώματα. Ανησυχεί ο κόσμος πάρα πολύ. Το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη με 43 νέες κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς COVID. Οι ασθενείς που χρειάζονται ΜΕΘ μπορεί να διακομιστούν και πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αν χρειαστεί και στην Αθήνα, στην Αθήνα. Η κατάσταση στο νοσοκομείο σχεδόν έχει ξεφύγει. Και στις κλινικές COVID και στη ΜΕΘ είναι όλα γεμάτα. Και στο Γεννηματάς νοσηλεύονται 8 διασωληνωμένοι από τα 10 κρεβάτια που διαθέτουμε. Γύρω στα 90 κρεβάτια για την περίθαλψη για τον κορονοϊό. Αυτά έχουν, με την τελευταία εφημερία που είχαμε το Σάββατο, ουσιαστικά είναι γεμάτα. Λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, η Μαγνησία περνά από τη ζώνη επιτήρησης στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, δηλαδή στο κόκκινο. Εν τω μεταξύ, από τα ξημερώματα της Τρίτης στις 6 και για έναν μήνα στις περιοχές που βρίσκονται στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, ανάμεσά τους και η Αττική, κλείνει η εστίαση, πλην take away και delivery, κέντρα διασκέδασης, καφέ, μπαρ, θέατρα, σινεμά και γυμναστήρια. Η εστίαση έχει βρεθεί ήδη στο κόκκινο. Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο, έχουν συσσωρεύσει υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από μία δεκαετία οικονομικής κρίσης και αμέσως μετά μπήκαμε στη διαδικασία του lockdown και της επανεκκίνησης της οικονομίας
μέσα από δυσμενείς συνθήκες, με μείωση του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά 60%. Επιβάλλεται υποχρεωτική τηλεεργασία 50% στις επιχειρήσεις, ενώ σε όλη την επικράτεια προβλέπεται περιορισμός της κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί και υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως επίπεδου υγειονομικής προστασίας και ασφάλειας. Θα παραμείνουμε στο θέμα. Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο, αν και ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού συνεχίζει να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Χθες το βράδυ, λοιπόν, πολίτες σε Αθήνα και Πάτρα είπαν να το ρίξουν έξω και να ξεφαντώσουν συμμετέχοντας σε πάρτι, αγνοώντας επιδεικτικά την τήρηση των μέτρων προστασίας. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει σε Πειραιά και Ιωάννινα για τα νέα κρούσματα σε γυροκομεία. Για ομολογία αποτυχίας, κάνει λόγο ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, αναφερόμενος στο τελευταίο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ότι δημιουργεί μικροπολιτική αντιπαράθεση. Μετά το γυροκομείο στα Ιωάννινα, άλλος ένας οίκος ευγυρίας εκπέμπει SOS. Αυτή τη φορά, τρόφιμοι και εργαζόμενοι της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Πειραιά εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Ελήφθησαν 225 δείγματα. Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα που περιμένουμε. Βέβαια, είμαστε σε εγρήγορση και τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα γίνουν και άλλοι έλεγχοι. Με αφορμή τη συρροή κρουσμάτων στο γυροκομείο, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αλλά και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Πάντα ανησυχούμε, όχι μόνο για το γυροκομείο. Σήμερα είχαμε μια κρούσμα, έκλεισε το ειδικό σχολείο για αυτισμό στον Πειραιά. Έκλεισε από ένα κρούσμα. Καθηγητής, εκπαιδευτικός. Παράλληλα, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κλιμάκια του ΕΟΔΗ πραγματοποίησαν δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους στους πολίτες και την ίδια ώρα αισιόδοξα ήταν τα μηνύματα από τα rapid test που διενεργήθηκαν στο Μαρούσι. Λίγο πριν την επιβολή των νέων μέτρων, πολίτες σε Αθήνα και Πάτρα είπαν να το διασκεδάσουν και να ξεφαντώσουν αγνοώντας επιδεικτικά τα μέτρα προστασίας. Περίοδος χάριτος και παρένεσης και συμβουλής και βοήθειας έληξε για αυτούς. Δεν είμαστε μαζί με αυτούς, είμαστε απέναντί τους. Να καταλάβουν πολύ καλά ότι τελειώσαμε και θα πρέπει, έχουν ευθύνη, να διαφυλάξουν ο καθένας από τη σκοπιά του τον νομό και την πόλη, ώστε να παραμείνουμε στο επίπεδο που είμαστε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι υγειονομική βόμβα, διότι αυτά 100 άτομα θα κολλήσουν και άλλα άτομα. Δημιουργείται δηλαδή ένα ντόμινο κρουσμάτων, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο να το ελέγξουμε με όρους υγειονομικούς. Μια αθλειότητα, μια αστειότητα, ένα κακό πράγμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχουμε τον αστυφύλακα πάνω το κεφάλι μας για να λειτουργήσουμε αρμονικά, να κάνουμε το σωστό, να μπορέσουμε να ζήσουμε Χριστούγεννα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε με τις οικογένειές μας. Η κατάσταση αυτή οθεί τους ειδικούς επιστήμονες και το κράτος να εξετάζει νέα μέτρα με την ελπίδα να μην έχουν αντίθετα αποτελέσματα. Τη στιγμή που βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε θα κάνουμε αυτό, έπρεπε την επόμενη μέρα να ισχύουν όλα. Είναι τραγικό. Τι να πω. Δηλαδή φοβάμαι ότι και τα μέτρα που έχουμε θα υπάρχουν μαγαζιά παράνομα, θα υπάρχουν σπίτια παράνομα, ό,τι γινόταν και στην Μύκονο δηλαδή, και δεν πρόκειται να σταματήσει το θέμα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πιστούμε όλοι. Ένα γενικό lockdown ασφαλώς θα φέρει καταστροφή σε επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είναι εθνικό καθήκον να το αποφύγουμε. Για να το αποφύγουμε, επαναλαμβάνω, πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μάχη. Θετικό στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Μητροπολίτης Ιερισσού Θεόκλητος, ο οποίος βρισκόταν και στη δοξολογία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Τώρα καλεί τους πιστούς να φοράνε μάσκα εντός και εκτός των ιερών ναών, λέγοντας ότι δεν κόλλησε τον ιό στην εκκλησία, ενώ στα τέλη Απριλίου έλεγε ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται με την εκκλησία και τη θεία κοινωνία. Όλες αυτές τις μέρες που κοινώνησα τον κόσμο, μαζί με τους διάδες μου, τον πατέρα Θεό και τον πατέρα Κωνσταντίνο, τους οποίους και ευχαριστώ και τους παπάδες μου όλους, εγκοινωνήσαμε και εγώ κατέληξα το Άγιο Ποτήριο. Βλέπετε να έχω κορονοϊό. Οι γιατροί, ιδίως, άμα θέλουν να με εξετάσουν, και εγώ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τις συνθήκες συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατέθεσε στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, καταγράφοντας 5+1 αστοχίες της κυβέρνησης. Την κατηγόρησε ότι χωρίς σχέδιο ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών αφήνει τους πολίτες να συνωστίζονται εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στυλίτευσε τη Νέα Δημοκρατία για αδράνεια, καθώς τα καθημερινά φαινόμενα συγχρονισμού θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να επιρρύπτει τεράστιες ευθύνες για την ενσυνόλο διαχείριση της πανδημίας. Διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη πριν από δύο μέρες ήταν μια ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα δεν αναγνώρισε καμία πλημέλεια, κανένα λάθος, καμία ολιγορία, αλλά αντιθέτως έριξε την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση πραγμάτων σε λίγους ανεύθυνους. Δεν είδε ότι μέσα σε δύο μέρες κατέρευσε το θέμα περί 1.200 κλινών ΜΕΤ για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Διολυσθένοντας το κατώτατο στάδιο του λαϊκισμού την κορονοκαπηλεία, επιμένει στη μικροπολιτική αντιπαράθεση για την πανδημία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν είναι η πανδημία του κορονοϊού πεδίο για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Και όσοι, απελπισμένοι στην απομόνωση και στην ανυποληψία, χερέκακα περιμένουν στη γωνία, μετρώντας κρούσματα και θανάτους, ας αναλογιστούν ότι οι Έλληνες έχουν δώσει την απάντηση στο ερώτημα τι θα γινόταν αν. Την Παρασκευή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάσχεση της πανδημίας και θα απαντήσει στην ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βλέπουμε στη σύνδεσή μας μέσω Skype την κυρία Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια επιδημιολογίας. Καλησπέρα σας, κυρία Λινού. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, κυρία Λινού. Θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω, από αύριο μπαίνουμε σε μια νέα καθημερινότητα και εμείς εδώ στην Αττική και οι υπόλοιπες πόλεις που βρίσκονται στη λεγόμενη ζώνη αυξημένου κινδύνου με το κλείσιμο της εστίασης και από την άλλη έχουμε και το πιο σκληρό lockdown στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Το εύλογο ερώτημα είναι πότε θα πρέπει να περιμένουμε και τα πρώτα αποτελέσματα από αυτά τα νέα μέτρα για να ξέρουμε έτσι να τα έχουμε στην προσοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι αν όλα ήταν σταθερά, mm-hmm. αν δηλαδή δεν υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες τείνουν να αυξήσουν τα κρούσματα, θα περιμένουμε ότι σε 15 μέρες θα είχαμε σημαντική μείωση των κρούσματων. Όμως αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε και η γνώση που έχουμε είναι πολύ περιορισμένη. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματική επίπτωση και ο επιπολασμός των θετικών κρουσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού. Για να το ξέρουμε αυτό έπρεπε να γινόντουσαν σταδιακά και επανειλημμένα δειγματοληψίες σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού. Στο οποίο θα εκπροσωπούνταν όλες οι πόλεις, όλες οι ηλικίες, όλες οι κοινωνικές τάξεις, ένα κλασικό τυχαίο δείγμα σαν αυτό που γίνεται στα πόλεις των εκλογών. Αυτό όμως δεν γίνεται. Και οι άνθρωποι που προσέρχονται για να ελεγχθούν προσέρχονται με διαφορετικά κριτήρια ή κίνητρα. Και επομένως δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και ποια είναι η τάση αύξησης. Φοβόμαστε ότι είναι εκθετική, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι διπλασιασμός σε 5 μέρες, διπλασιασμός σε 8 μέρες. Επομένως, φυσιολογικά, αν ξέραμε ότι είμαστε σε μία σταθερά αυτή τη στιγμή, θα περιμέναμε μείωση. Αλλά επειδή τα μέτρα τα αντιμάχονται άλλες συνθήκες που τείνουν να αυξήσουν τα κρούσματα, μπορεί και να μην δούμε καμία διαφορά. Όχι γιατί δεν είναι χρήσιμα τα μέτρα, mm-hmm. αλλά γιατί δεν είναι επαρκή για να λύσουν όλο το πρόβλημα. Τα τεστ που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι είναι επαρκή ή θα έπρεπε να γίνει αυτό που μας εξηγήσατε μόλις, δηλαδή τυχαία τεστ στον πληθυσμό. Mm-hmm. Άλλο ο αριθμός και άλλο η μεθοδολογία που ακολουθείτε. Mm-hmm. Ο αριθμός μπορεί να είναι και μεγάλος, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερος. Αλλά αν είναι λανθασμένη η μεθοδολογία, δεν ξέρουμε πόσα είναι τα πραγματικά τεστ που αντιστοιχούν στο σύνολο του πληθυσμού. Αν είχα ένα εξαιρετικά καλό τυχαίο δείγμα και επαναλάμβανα το τεστ 2-3 φορές σε αντίστοιχα τυχαία δείγματα, θα μπορούσα μετά να πω ότι αν το δείγμα είναι 10.000 τεστ, το πολλαπλασιάζω αυτό επί 1.000 και αυτά είναι τα κρούσματα στον πληθυσμό. Αλλά αν το δείγμα δεν ξέρω αν είναι αντιπροσωπευτικό ή μάλλον ξέρω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αυτή είναι η αλήθεια, τότε δεν ξέρω πώς είναι τα κρούσματα στον πληθυσμό.
Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα από τον ΕΟΔΗ, ανακοινώθηκαν 1.152 κρούσματα. Ο αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά είδαμε να αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων συμπολιτών μας στους 153 αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τι είναι να μας ανησυχήσει, να μας ανησυχεί αυτή η πορεία αύξησης των διασωληνωμένων? Οι διασωληνωμένοι είναι έκφραση των κρουσμάτων πριν από μια εβδομάδα ή πριν από 10 μέρες. Mm-hmm. Επομένως, επειδή μετά επήλθε και επιπλέον αύξηση των κρουσμάτων, είναι πιθανό να αυξηθούν και οι άνθρωποι που είναι στις εντατικές και διασωληνωμένοι. Αυτό όμως μας ανησυχεί γενικώς, επειδή δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τον πληθυσμό που χρειάζεται διασωλήνωση. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Ελλάδα... Η αγωνία μας δεν φτάνουν. Η αγωνία μας αντίθετα θα έπρεπε να είναι πώς θα μειώσουμε τα κρούσματα γενικώς, πώς θα μειώσουμε τη διασπορά, οπότε αυτόματα θα μειωνόταν και ο αριθμός αυτών που χρειάζονται ειδική φροντίδα. Τώρα... Πέρα από τις μονάδες, οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι αναγκαστικά μόνο κτηριακές ή μηχανικές. Mm-hmm. Είναι και οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν. Βέβαια. Και αυτός που είναι ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ή θα υποστούν burnout, δηλαδή εργασιακή εξουθένωση, και δεν θα μπορούν να αποδώσουν, ή πολλοί από αυτούς δεν θα μπορούν να δουλέψουν, γιατί σύντομα θα υπάρξει και το θέμα της συνταξιοδότησης των ανθρώπων που προσλήφθηκαν στην αρχή μετά το 80, όταν ιδρύθηκε το ΕΣΥ. Έγιναν ραγδαίες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πλησιάζουν τώρα ή είναι πολλοί από αυτούς σε ειδικές συνταξιοδότησεις. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Θα υπάρξει. Προσωπικά θα πρότεινα αφενός με να κληθούν αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και είναι σε θέση να υπηρετήσουν και να δοθεί η ευκαιρία ή η δυνατότητα σε αυτούς που είναι προς συνταξιοδότηση, αν επιθυμούν, να αναστείλουν τη συνταξιοδότησή τους για 6 μήνες, ένα χρόνο, ώστε να κερδίσουμε την παρουσία τους και των γιατρών και των νοσηλευτών στη χώρα, στις υπηρεσίες αυτές που είναι πολύ σημαντικές. Γιατί το να πούμε ότι θα εκπαιδεύσουμε άλλους ή θα προσλάβουμε, η εκπαίδευση, το να γίνει κάποιος εντατικολόγος ή και νοσηλευτής μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτεί από 3 μέχρι 5-6 χρόνια. Άρα δεν προλαβαίνουμε τώρα να εκπαιδεύσουμε άλλους. Mm-hmm. Τώρα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί αυτή τη στιγμή από την πολιτεία επαρκούν και πλέον εναπόκειται στη δική μας προσωπική ευθύνη που λέμε και ακούμε πολύ συχνά για το πώς θα προχωρήσει το πράγμα παραπέρα ή ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν και πιο σκληρά, να πάρθουν και επιπλέον μέτρα από την πολιτεία. Είτε σε επίπεδο Αττικής είτε γενικότερα. Ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα είναι δεδομένο, αλλά όχι αναγκαστικά σκληρά μέτρα. Όταν στη δημόσια υγεία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε καινούργια μέτρα, το πρώτο που κοιτάμε είναι αν είναι αποτελεσματικό το μέτρο, αλλά ταυτόχρονα για να αποδώσει το μέτρο πρέπει να είναι και αποδεκτό από τον πληθυσμό και εφαρμόσιμο. Αποδεκτά πολλά από τα μέτρα δεν είναι. Βλέπουμε τις αντιδράσεις στην γενική χρήση της μάσκας, οι οποίες μπορεί να είναι πολιτικές, μπορεί να είναι από παραπληροφόρηση, μπορεί να είναι άλλα μέτρα, τα μέτρα της τήρησης των αποστάσεων, δεν είναι εφικτά, δηλαδή δεν είναι εύκολο για τον άνθρωπο πώς να τηρήσει αποστάσεις όταν πρέπει να πάει στη δουλειά του και συνοστίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δυστυχώς, που ακόμη δεν έχει δοθεί η απαραίτητη λύση. Ακριβώς. Επίσης, πώς να έχεις χρήση μάσκας από όλους τους πολίτες ή αυτούς που ζουν στην Ελλάδα, όταν αρκετοί από αυτούς δεν έχουν τα μέσα ούτε για να τρεφούν. Τι θα κάνεις με τους άστεγους? Τι θα κάνεις με τις μονάδες, πώς θα έχεις αποστάσεις στους καταβλισμούς των Ρωμά,
πώς θα τηρήσει τις αποστάσεις στις φυλακές. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν επαρκούν, δεν είναι εφικτό να λειτουργήσουν στο σύνολο του πληθυσμού. Και η νόσος είναι τέτοια, ώστε και 2-3 να νοσούν, ανεξαρτήτως του ποιοι είναι αυτοί, μπορούν να μεταδώσουν την νόσο σε κάποιον άλλο. Και βεβαίως θα πληγούν πολύ περισσότερο οι χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις, γιατί δεν έχουν τον τρόπο να αποστασιοποιηθούν. Και επίσης θα πληγούν περισσότερο αυτοί που είτε δεν επιθυμούν, είτε κρίνουν ότι δεν είναι ασφαλές για αυτούς να κάνουν το τεστ όταν έχουν λίγα συμπτώματα. Και δεν έχουν ληφθεί μέτρα που να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσουν τη δυνατότητα να ελεγχθούν. Είτε την οικονομική δυνατότητα, είτε τη δυνατότητα ασφάλειας. Με την απόφαση... Οπότε, με την απόφαση τα παιδιά να παραμείνουν σε ανοιχτά σχολεία, ακόμη και στην περιοχή που μπαίνει στη λεγόμενη γκρι πλέον ζώνη, όπως μας ενημέρωσε σήμερα ο κύριος Πέτσας, στο lockdown δηλαδή. Συμφωνείτε επιστημονικά? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ η βασική άποψη είναι ότι τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να μείνουν ανοιχτά με ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων στα σχολεία. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει ερώτημα, λόγω του συνωστισμού των παιδιών, που δεν είναι εφαρμόσιμο να αραιώσουν, δεν είναι εφαρμόσιμο λόγω οικονομικών αποφάσεων. Και νομίζω ότι εκείνο που δεν έχει κατανοηθεί, όχι μόνο από τη δική μας κυβέρνηση, αλλά από όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, είναι ότι δεν μπορείς να ανακάμψεις οικονομικά αν συνεχίζεις να έχεις μείζον πρόβλημα υγείας. Μάλιστα. Δηλαδή πρώτα πρέπει να λυθεί το θέμα της πανδημίας και μετά να ανακάμψουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά και ήδη το βλέπουμε. Για τα γεροκομεία θα ήθελα και μια κουβέντα κλείνοντας, γιατί βλέπουμε ότι αποτελούν εστία μόλυνσης και εκεί ουσιαστικά εγκυμονεί μεγάλος κίνδυνος από τη στιγμή που εισχωρήσουν... Και για τη ζωή των ανθρώπων. Εκεί θα πρέπει να γίνονται τακτικότατα τεστ σε όλους, θεωρείτε. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και οι εργαζόμενοι όλα μαζί. Νομίζω ότι το πρώτο και βασικό είναι να είναι όχι προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να μεταδίδουμε την ευθύνη στους εργαζόμενους. Mm-hmm. Αλλά να είναι πολύ συστηματικά τα μέτρα και πολύ συστηματική η καταγραφή με ποιους έρχονται σε επαφή οι εργαζόμενοι. Ακόμα και δηλαδή τα τεστ πρέπει να επεκταθούν και στις οικογένειές τους αν κάποιος εργάζεται σε γεροκομείο. Γιατί εκεί είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Mm-hmm. Και στην Αμερική, ιδιαίτερα στην Βοστόνη, που μελετήθηκε παρκώς το πρόβλημα των θανάτων, της καταστροφής ουσιαστικά που υπέστησαν οι άνθρωποι στις μονάδες, στους οίκους ευγυρίες, στα γεροκομεία, ήταν γιατί υπήρξε μεγάλη έξαρση μεταξύ των ανθρώπων που εργαζόταν. Γιατί συνήθως, δεν ξέρω αν και στην Ελλάδα ισχύει αυτό, οι άνθρωποι που εργάζονται σε γεροκομεία σχετίζονται και μεταξύ τους. Mm-hmm. Είτε ως νοσηλευτές, είτε στην καθαριότητα, είτε στην συντήρηση. Και αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος κολλήσει μέσα από τη δομή τη νόσο και τη μεταφέρει σε κάποιον συνάνθρωπο ο οποίος επίσης εργάζεται σε κάποια άλλη δομή, μεταφέρεται ο ιός από δομή σε δομή και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Μάλιστα. Βέβαια στην Ελλάδα το καλό είναι ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των ηλικιωμένων σε γεροκομεία. Σε δομές. Δεν είναι τόσο σύνηθες στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε Έλληνες και έχουμε άλλου είδους νοοτροπία απέναντι σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα. Και άλλου είδους κουλτούρα και το βλέπουμε και αρνητικό. Υπάρχει δηλαδή στίγμα στο ότι επέτρεψες να πάει ο πατέρας ή η μητέρα σου σε γεροκομείο και οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν τους ηλικιωμένους στην οικογένεια, που όμως εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδοθεί μέσα στην οικογένεια. Βέβαια. Κυρία Λίμνος... Αλλά δεν συνοστίζονται. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να έχουμε αυτό που έχουν οι Άγγλοι που μιλάνε για φούσκες αλληλεγγύης, φούσκες υποστηρικτικές για τους ηλικιωμένους, ώστε η κάθε οικογένεια να έχει
έναν ή ένα ζευγάρι γονιών με τους οποίους έρχεται σε επαφή και να μην έρχεται σε κοινωνικές επαφές με άλλο κόσμο, θα μπορούσαμε ίσως να το ελέγξουμε. Για το εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Για εμάς εδώ έχουμε μάθει διαφορετικά και η αλήθεια είναι ότι σαφώς θα είναι και πιο δύσκολο. Το να περιορίσουμε... Είναι δύσκολο. Σε αυτό είναι το και συναισθηματικά δύσκολο να μην αγκαλιάσεις το εγγόνι σου, να μην το δεις για ένα χρόνο. Είναι δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λινού, για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και εμείς το ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, όλο ένα και περισσότερες χώρες της Ευρώπης επαναφέρουν το μέτρο του lockdown στην προσπάθεια να περιορίσουν τη διασπορά της νόσου COVID-19. Μεταξύ άλλων, Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία μπαίνουν σε καθεστώς καραντίνας, με τις οικονομίες βέβαια των χωρών να βυθίζονται και να οδεύουν προς κατάρρευση, καθώς εστίαση και πολιτισμός πλήττονται από τα νέα περιοριστικά μέτρα. Lockdown βρίσκεται όλη η Γερμανία στο πλαίσιο της προσπάθειας να τεθεί υπό έλεγχο η νέα έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού και να αποτραπεί η επαπειλούμενη υπερφόρτωση του συστήματος υγείας. Μεγάλη χαμένη η εστίαση, τα ξενοδοχεία και η βιομηχανία. Απώλειες και στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το εμπόριο, ενώ θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί και οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Da hast du auch einen Kontakt, sage ich jetzt mal. Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Also wenn, dann sollen die das richtig zumachen, vielleicht einen richtig kompletten Lockdown. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας στο Βερολίνο, το lockdown του Νοεμβρίου θα κοστίσει στην οικονομία της χώρας γύρω στα 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Αυστρία όμως μπαίνει σε καθεστώς lockdown. Die letzte Chance auf einen gemütlichen Badetag. In meinem Lieblingshallenbad. Το 70% των πολιτών της Πορτογαλίας, δηλαδή σχεδόν τα 10 εκατομμύρια, θα υποστούν την μερική καραντίνα που επιβάλλει η κυβέρνηση της χώρας. Os restaurantes não poderão ter mesas com mais de 6 pessoas e terão o seu horário limitado às 22:30. Και στο Βέλγιο αλλά και στην Ιταλία αυστηροποιούνται τα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Και η Βρετανία μπαίνει από την Πέμπτη σε καθολικό lockdown. Στο Νότιγχαμ πάντως, νεαροί έκαναν πάρτι λίγα 24 ώρα πριν από την επιβολή της καραντίνας. Άγριες συγκρούσεις αστυνομικών και πολιτών που διαδηλώνουν κατά των περιοριστικών μέτρων σημειώθηκαν και πάλι στην Ισπανία, με τις αρχές να προχωρούν σε σωρία συλλήψεων. Στο Μαυροβούνιο, πλήθος κληρικών και πιστών συγκεντρώθηκε για να πει το ίστατο χαίρε στο Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αμφιλόχιο. Από ό,τι φαίνεται όμως, ξέχασαν ότι ο Μητροπολίτης πέθανε λόγω κορονοϊού και δεν τήρησαν κανένα μέτρο προστασίας, ενώ κάποιοι πιο τολμηροί μάλιστα φίλησαν τη σωρό. Την ίδια στιγμή, σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγιάσης. Καθώς μέσω αναρτησής του γνωστοποίησε ότι ήρθε σε επαφή με πρόσωπο που βρέθηκε θετικό στον ιό. Την ίδρυση ειδικού σώματος για την ασφάλεια και τη φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που θα συνεργάζεται με την αστυνομία και θα έχει ειδική εκπαίδευση, αλλά και αυστηρότερες ποινές για αδικήματα που τελούνται εντός των ιδρυμάτων, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους Πριτάνης και την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη. Ο φασισμός μπορεί να αλλάζει χρώματα, αλλά έχει την ίδια ουσία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγα μόλις 24 ώρα μετά από την απίστευτη επίθεση διαπόμπευσης στον Πρίτανη της ΑΣΟΕ από αντιεξουσιαστές. Η Σύγκλιτος ανακοίνωσε ότι η σχολή κλείνει προσωρινά, ενώ οι Πριτάνης θα έχουν νέα τηλεδιάσκεψη αύριο. Τηλεδιάσκεψη με τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων της χώρας και την ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την σοκαριστική επίθεση αντιεξουσιαστών στον Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Στόχος να σταματήσουν οι τραμπουκισμοί και οι επιθέσεις στα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι αυτήν την νάρκη στην ομαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το κράτος δικαίου και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολμηρές αποφάσεις. Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου θωράκισης των πανεπιστημίων επιταχύνονται οι διαδικασίες για περαιτέρω μέτρα για την φύλαξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ανάληψη πρωτοβουλειών με σκοπό τη διασφάλιση της ακόλυτης λειτουργίας των πανεπιστημίων, της εμπέδωσης κλίματος ασφάλειας και τον αποκλεισμό αντικοινωνικών φασιστικών συμπεριφορών. Στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα όπως η θεσμοθέτηση κάρτας εισόδου για φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και η ανάθεση φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων σε ιδιωτικές εταιρείες. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι
όπως ξεμπερδέψαμε με τη Χρυσή Αυγή, έτσι να ξεμπερδέψουμε και με την κόκκινη Χρυσή Αυγή. Γιατί όλοι αυτοί δεν είναι παρά εγκληματικές συμμορίες. Ασφαλώς και το νομικό μας οπλοστάσιο θα πρέπει να γίνει ισχυρότερο, να μπαίνουν φυλακοί χωρίς αναστολή και χωρίς απολύτως τίποτα. Η εικόνα αυτή είναι μια προβοκατόρικη εικόνα και δημιουργείται από προβοκάτορες. Από αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στο σύστημα να φωνάζει κάτω ο φασισμός για αυτό, γιατί ο φασισμός είτε κόκκινος είτε μαύρος είναι ένας και αυτό. Επιτείνει τη θεωρία των δύο άκρων. Σαφώς υπάρχουν κενά στην φύλαξη των πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια φυλάσσονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ιδιωτικές εταιρείες security, όπου οι φύλακες στην πραγματικότητα δεν είναι φύλακες, αλλά είναι κυρίως τυρωροί. Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ΑΣΟΕ αποφάσισε η Σύκλητος, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της πρωτοφανούς επίθεσης κατά του Πανεπιστημιακού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας. Οι άντρες και οι γυναίκες της κρατικής ασφάλειας εξετάζουν ακόμα και τα ρούχα που φορούσε ο Πρίτανης κατά τη διάρκεια της ανατριχιαστικής επίθεσης, προκειμένου να οδηγηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για αναζήτηση γενετικού υλικού των 15 αγνώστων. Μόλις 2-24 ώρα μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταϊκή Περντογάν με αφορμή τον φωνικό σεισμό, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέις εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Παράλληλα, αξιωματούχοι της γείτονος, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα, καλούν τη χώρα μας να μην δημιουργεί εντάσεις στην περιοχή, όπως λένε, και να καθίσει στο τραπέζι ενός εφόλης της ύλης διαλόγου. Μηνύματα στήριξη στην Ελλάδα έστειλαν Μάικ Πομπέο και Εμμανουέλ Μακρόν. Κλιμακώνει και πάλι την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα, παρατείνοντας την παράνομη ναύτεξ για έρευνες του Roots Race μέχρι τα μέσα του μήνα. Η Αθήνα απάντησε με αντιναύτεξ και διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ενέργειες αυτές δείχνουν εκ νέου ότι η Τουρκία συνεχίζει να δρά σε αντίθεση με τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου, το οποίο καλούσε την Τουρκία να τερματίσει τις ενέργειες αυτές. Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την παραβατική αυτή συμπεριφορά, η οποία μακρύνει την προοπτική ενός επικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη ναύτεξ που εξέδωσε. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χαμία Ξόη, μιλά για παράλογες και αβάσιμες ελληνικές διεκδικήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας μάλιστα τη χώρα μας σε διάλογο ανεφόρων. Είναι μάταιη η προσπάθεια της Ελλάδας να εξανίσταται στις δραστηριότητές μας μετά από κάθε ναύτεξ με βάση τις μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις. Η χώρα μας θα συνεχίσει τις έρευνες στην περιοχή στο πλαίσιο των δικαιωμάτων μας που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο, αντί να κατηγορεί την Τουρκία με αβάσιμες κατηγορίες και να παραπονιέται σε τρίτες χώρες. Περιμένουμε από την Ελλάδα να απέχει από τέτοια βήματα που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος για διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για τα υπόλοιπα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Οι τουρκικές ενέργειες δημιουργούν έντονη ενόχληση σε διεθνές επίπεδο, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο να στέλνει απαντητική επιστολή προς τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια, εκφράζοντας τη στήριξη της Ουάσιγκτον στη χώρα μας. Οι μονομερείς ενέργειες της Άγκυρας προκαλούν μόνο κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Ο εξαναγκασμός, οι απειλές, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα επιλύσουν τις εντάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα μοιράζονται την ίδια οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε την Τουρκία, σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, να σταματήσει τις προσχεδιασμένες προκλήσεις και να ξεκινήσει άμεσα διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν έβαλε κατά τη στρατηγική της Τουρκίας, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. Η πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, δύο ευρωπαϊκές χώρες. Στηρίζουμε την κυριαρχία της Ευρώπης και οφείλουμε να μην αποδεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα, όπως προσπαθεί να τα επιβάλλει ο Τούρκος πρόεδρος μέσω της στρατηγικής του. Η Τουρκία έχει αυτοκρατορικές τάσεις στην περιοχή και αυτό υπονομεύει τη σταθερότητα. Η Τουρκία εμένει στην παραβατική συμπεριφορά της, αγνώντας όχι μόνο τους κανόνες καλής γειτονίας, αλλά και το διεθνές δίκαιο, τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Με σκηνήσεις η Άγκυρα δείχνει αφενός να μην δεν δείχνει διάθεση να τερματίσει τις μονομερείς ενέργειες και να συμμορφωθεί με την διεθνή νομιμότητα και προφανώς δυσκολεύει πάρα πολύ τις πιθανότητες διαλόγου για την επίλυση και του Κυπριακού και φυσικά των διαφορών που υπάρχουν με την Ελλάδα. Νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά δεν αποπροσανατολιζόμαστε από το στόχο μας, δεν αποθαρρυνόμαστε, που είναι κοινός στόχος
Η Ελλάδα εδώ πάντοτε στηρίζει φυσικά την Κύπρο. Ο στόχος είναι η εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μιας λύσης που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, παρακολουθώντας παράλληλα στενά το Roots Race και τα συνοδευτικά του. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος στην Αποστρατεία, είναι σε σύνδεσή μας μέσω Skype και τον καλησπερίζουμε. Κύριε Ιατρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε από την τουρκική πλευρά να μιλούν πλέον για έναν διάλογο εφόλης της ύλης. Θέλουν δηλαδή ουσιαστικά να βάλουν όλα τα θέματα στο τραπέζι. Και πριν από λίγο και ο ίδιος ο Χουλουσίακάρ, όπως έγινε γνωστό, έκανε και αυτός δηλώσεις καλώντας τη χώρα μας σε εφόλης της ύλης διάλογο. Και μην διανοηθείτε σε καμία περίπτωση να επιχειρήσετε να μας τριμώξετε στον κόλπο της Ατάλειας, είπε και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα πραγματικά μπορεί να υπάρξει διάλογος, κυρία Τρίδη. Όσο υπάρχει αυτή η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αυτή η προκλητικότητα και η επιθετικότητα της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι μπορεί η Ελλάδα να καθίσει να συζητήσει ή αν θέλετε να πάει σε ένα διάλογο. Από την άλλη, θα πρέπει να αφήσουμε, κύριε Σαρή, τις ψευδεστήσεις και τις αυταπάτες, ότι ο Ερντογάν, ό,τι και να του κάνουμε, θα καλυτερεύσει την συμπεριφορά του και θα δεχτεί να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου μόνο για ένα θέμα. Αυτό ήταν εμφανές από την αρχή. Ο Ερντογάν και η Τουρκία θέλει να πάμε εφόλης στη ύλη, γι' αυτό βάζει και έβαλε πολλά θέματα στο τραπέζι. Και ό,τι κερδίσει. Ούτως ώστε να κερδίσει που θα κερδίσει. Δεν θέλει νομική λύση, αυτό είναι γνωστό και το έχουμε πει. Θέλει πολιτική λύση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, όταν τον αφήνεις και δημιουργεί πολιτικά τετελεσμένα, και μιλάω για την περιοχή νοτίως του Καστελόριζου, κάποια στιγμή ό,τι και να γίνει και πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο διεθνής διαμεσολαβητής αυτά θα τα λάβει υπόψη του. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας και γι' αυτό θα έπρεπε να αντιδράσουμε και δεν θα έπρεπε να αφήσουμε τον Ερντογάν να αλωνίζει στην περιοχή αυτή και να κάνει έρευνες. Γιατί κάνει έρευνες. Πώς θα έπρεπε να αντιδράσουμε, κύριε Ιατρίδη? Θα έπρεπε άμεσα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, κύριε Σαρή. Και εφόσον δεχτήκαμε δια του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια πέρυσι, ότι το Καστελόριζο ανήκε στη Μεσόγειο, άλλο λάθος, αλλά εν διάρκεια περιπτώσει αυτό δεχτήκαμε, το κάζους μπέλι που μας φοβίζει και είναι λάθος και θα έπρεπε να το ακυρώσουμε, θα μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί το κάζους μπέλι ισχύει για το Αιγαίο. Άρα μπορούσαμε στα 12 ναυτικά μίλια να ανακηρύξουμε ΑΟΣ ή να οριοθετήσουμε με την Κύπρο. Και είναι τελείως διαφορετικό να μιλάς για παραβίαση κυριαρχίας στην Ευρώπη. Οπότε τότε ναι, θα ζητήσεις και θα επικαλεστείς το 42,7 το άρθρο που σημαίνει αμυντική συνδρομή και άλλο να μιλάς για κυριαρχικά δικαιώματα. Να απαντούσαμε λοιπόν ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο. Θα φέραμε λίγο τα πράγματα στα άκρα. Ακριβώς. Μα ποια άκρα, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ο Ερντογάν οτιδήποτε από αυτό που κάνει. Τι παραπάνω θα έκανε. Και σας είπα, θα αρχότανε στα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως είναι τώρα, μέσα από τα 12 μίλια, εκεί πλέον έχεις όλη την ευκαιρία και το δικαίωμα να αντιδράσεις δυναμικά και βέβαια να στείλεις και μήνυμα στην Ευρώπη, ώστε να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις. Μάλιστα. Κυρία Τρίδη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λυπάμαι που μας πιέζει ο χρόνος και δεν έχω άλλο να σας αφιερώσουμε για όλα όσα πολύτιμα πάντοτε μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει πολύ. Να το αντιληφθούμε, κύριε Σαρή. Κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους να εφαρμόσουμε αυτό που επικαλούμεθα στο Διεθνές Δίκαιο. Και το Διεθνές Δίκαιο σου υποδεικνύει τι μπορείς να διεκδικήσεις, όχι τι μπορείς να απαιτήσεις. Και ό,τι διεκδικείς, αν δεν μπορείς να το υπερασπιστείς, το χάνεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιατρίδη. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Βαριά είναι τα σημάδια που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός που χτύπησε την Σάμο. Τιμόρροπα σπίτια, μπάζα, πέτρες συνθέτουν την εικόνα λίγα 24 ώρα μετά τα φωνικά Ρίχτερ της περασμένης Παρασκευής. Οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν στην Ήπεθρο σε σκηνές και αυτοκίνητα, καθώς πολλές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι μετασεισμοί δεν σταματούν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταμέτρησης των ζημιών από κλιμάκια του αρμόδιου Υπουργείου. Μέχρι στιγμής στο νησί έχουν διεξαχθεί
χρειαστεί αυτοψίες σε 490 κτίρια. Από αυτές οι 414 αφορούν κατοικίες στο Βαθύ, το Καρλόβαση, τη Χώρα, το Κοκάρι, το Πυθαγόριο και αλλού, εκ των οποίων οι 300 έχουν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες. Επίσης έχουν ελεγχθεί 15 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 8 όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτίρια. Κίτρινα χαρακτηρίστηκαν 21 από τα 35, ενώ 11 σχολεία έχουν κριθεί ακατάλληλα. Εν τω μεταξύ, στην Τουρκία, ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έφτασε στους 91, ενώ οι τραυματίες τους 994. Εκτός συνόρων με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές να απέχουν μόλις ένα 24ωρο, οι δύο υποψήφοι, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, δίνουν τον υπερπάντων αγώνα για να πείσουν και τους τελευταίους αν αποφάσεις τους. Η πόλωση και οι φόβοι για επεισόδια είναι υπαρκτοί, αφού η διαχείριση της πανδημίας και η οικονομία βρίσκονται στο στόχαστρο εκατέρωθεν, με 92 εκατομμύρια πολίτες ήδη να έχουν ψηφίσει. Στο Μίσιγκαν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέχεια των πυρετοδών προεκλογικών του εμφανίσεων ένα 24ωρο μόλις πριν τις κρίσιμες εκλογές στην Αμερική. And thank you very much for 4 years ago, but I gave you a lot of auto plants, so I think we're even, right? Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος επισκέπτεται πολιτείες κλειδιά, όπου θα κριθεί εν πολύ στο εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς εκεί θα δοθεί μάχη στήθος με στήθος με τον Τζο Μπάιντεν. Ο δημοκρατικός υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο βρίσκεται στην Πενσιλβάνια. We have to earn our democracy. We have to get out and vote. We choose truth over lies, the multiple lies he repeats. Εκεί βρίσκεται και η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, με την διαχείριση της πανδημίας να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και των συγκρούσεων των δύο στρατοπέδων. Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι μολύνονται καθημερινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο να απολύσει τον κορυφαίο λοιμοξιολόγο Άντονι Φάουτσι. Πάντως, εν μέσω του προεκλογικού πυρετού, οι δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, με τις περισσότερες να αναδεικνύουν ως νικητή τον Τζο Μπάιντεν. Ενδεικτικό της πόλωσης, μάλιστα, είναι ότι οι 92 εκατομμύρια Αμερικανοί, τα 53,5 αξιοποιώντας την επιστολική διαδικασία και οι υπόλοιποι προσερχόμενοι στα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν εδώ και εβδομάδες, έχουν ήδη ψηφίσει για τον νέο τους πρόεδρο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Καλό σας βράδυ.